Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και την ώρα, κυρίες και κύριοι, που οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούν τον Ερντογάν να αποκλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο για να αποφύγει την επιβολή κυρώσεων, εκείνος κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ο τουρκικός τύπος που απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της χώρας αναφέρει ότι ετοιμάζεται να επεκτείνει χρονικά αλλά και γεωγραφικά για τέταρτη φορά την Άφτεξ, ώστε να φτάσει στα όρια των ελληνικών χωρικών στο Καστελόριζο. Τα αιμονικά ξεσπάσματα του Ερντογάν δεν περιορίζονται μόνο κατά της Ελλάδας. Στόχος του έχει γίνει και ο Εμμανουέλ Μακρόν, κάτι που ανάγκασε τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών να στείλει τελεσίγραφο στην Άγκυρα ότι είναι στο χέρι της να αποφύγει τις κυρώσεις. Πάμε να συνδεθούμε με την Αλεξία Τασούλη, τον Σπύρο Μουρελάτο, τη Μαρία Ψαρά και την Μαρία Ζαχαράκη στη συνέχεια του δελτίου μας για να δούμε όλα τα νεότερα. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τα επόμενα βήματα της Άγκυρας, καθώς φαίνεται ότι το Roots Race θα κινηθεί μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου. Στα όρια των χωρικών υδάτων Ρόδου και Καστελόριζου θα κατευθυνθεί το Roots Race, όπως αναφέρει δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Γενής ΑΦΑΚ, που προαναγγέλει πως η ισχύους ανάφτεξ αναμένεται να παραταθεί στους 25 του μήνα, μία ακόμη κίνηση της Άγκυρας που πυρπολεί κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της ελληνοτουρκικής έντασης. Την ίδια ώρα, προσπαθώντας να ισοφαρίσουν τις εντυπώσεις από το κάζο του Kemal Reis, απαντούν με συνέχεια της προπαγάνδας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την πλεύση του ερευνητικού σκάφους ο Roots Race, με συνοδεία από τις φρεγάτες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, αλλά και πλάνα από την γέφυρα των πλοίων. Ülkemizin deniz yetki alanları içerisinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν μας τρομάζει καμία απειλή. Η τουρκική επιθετικότητα ανησυχεί τους Ευρωπαίους, οι οποίοι εντείνουν τις προσπάθειες μέσω των διπλωματικών πρωτοβουλειών να εκτονώσουν την πολεμική κατάσταση. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελλάδα και Κύπρο εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και κάλεσε την Τουρκία να απέχει από δραστηριότητες που αυξάνουν τις εντάσεις. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος παραπονέθηκε για άλλη μια φορά για την Ελλάδα και ζήτησε από τις Βρυξέλλες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο πρόεδρος Ερντογάν κάλεσε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη-μέλη να δείξουν υπευθυνότητα και να παραμείνουν δίκαιοι, αμερόληπτοι και αντικειμενικοί για όλα τα περιφερειακά ζητήματα, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει να δορυφοριοποιήσει τη χώρα μας και να κάνει αποικία επισήμως και την Κύπρο. Αυτό είναι μια πολιτική στρατηγική του κυρίου Ερντογάν. Σύμφωνα με διαρροές, ο Τούρκος πρόεδρος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Άγγελα Μέρκελ φέρεται να ήταν έξω φρενών με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είχε προηγηθεί ομοφροντία δηλώσεων από Γαλλία, Αυστρία και Ιταλία. Οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας θα κυριαρχήσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ξεκαθάρισε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Et nous disons entre maintenant et le Conseil européen à la Turquie, faites preuve de capacité de discussion d'abord sur la question de la Méditerranée orientale. Est-ce qu'on est pas dans la priorité malgré tout? On va faire circuler la parole. Pas du tout sur ce point. Donc le message est transmis aux Turcs. Il y a une échéance qui est à la fin du mois de septembre. On sait qu'il y a une panoplie d'actions de représailles qui peuvent être engagées. Maintenant, c'est aux Turcs de faire en sorte que cette question de Méditerranée orientale puisse faire l'objet de discussions. Η αποφασιστικότητα που δείχνει η Τουρκία αποτελεί έναν εν δυνάμει κίνδυνο λόγω της αύξησης της έντασης που μπορεί να προκαλέσει. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε στιγμές κρίσιμης και ουσιαστικής κορύφωσης της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που προκάλεσαν και εντάσεις με τη Γαλλία. Η Αυστρία θα συνεχίσει να μιλά τελείως ξεκάθαρα όταν η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις αρχές του κράτους δικαίου ή εργαλειοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες ως μέσο πίεσης. Κρίσιμη για την οριστικοποίηση της στρατηγικού χαρακτήρα αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας αναμένεται η κατηδίαν συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στην Κορσική την επόμενη Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάμε να δούμε το διπλωματικό πυρετό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σπύρος Μουρελάτος έχει όλες τις πληροφορίες. Αντικείμενο της συγκεκριμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ήταν η διαφαινόμενη πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν οι Βρυξέλλες ό,τι αφορά μια πολυμερή διάσκεψη και με τη συμμετοχή Ελλάδος-Κύπρου και Τουρκίας. Η Αθήνα, κατά πληροφορίες μέσω του Πρωθυπουργού, ζήτησε λεπτομέρειες. Ζήτησε ποιο θα είναι το πλαίσιο
και έθεσε έναν απαράβατο όρο για την Αθήνα, αυτόν της συμμετοχής της κυπριακής δημοκρατίας σε αυτή τη διάσκεψη. Όπως είπε χαρακτηριστικό κυβερνητικός εκπρόσωπος προλίγου στον briefing των πολιτικών συντακτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την στάση της Τουρκίας. Πρέπει να σου πω επίσης πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμησε πως η τουρκική επιθετικότητα που επανέλαβε ότι έχει παρατραβήξει πλέον δεν αφορά μόνο στην ελληνοτουρκική διμερή σχέση, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, την ειρήνη και τη σταθερότητα στη λεκάνη της Μεσογείου, καλώντας μέσω πλέον σαφώς τους εταίρους μας να καταστήσουν σαφές στην Τουρκία πως εφόσον δεν λογικευτεί, την περιμένουν οδυνηρές κυρώσεις στην Ειδική Σύνοδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η Αθήνα είναι έτοιμη να μπει σε μια διαδικασία διαλόγου για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και υπερκείμενης ΑΟΣ με την Τουρκία. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει υπό το κράτος απειλών και εκβιασμών. Τόνισε πως η Ελλάδα δεν σύρεται σε διάλογο, δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται, ενώ σε ό,τι αφορά πληροφορίες περί ανανέωσης της υφιστάμενης τουρκικής ναύτεξ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε να πει πως μένει να το δούμε. Εφόσον πάντως επαληθευθούν, όπως είπε, αυτές τις πληροφορίες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αποκλιμάκωση, Λίνα. Και εμείς πάμε να τον ακούσουμε. Απαντάμε με πολιτική, διπλωματική και επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θέλουμε, και το αποδείξαμε υπογράφοντας τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας με όλες τις γειτονικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας. Διάλογος όμως, κάτω από απειλές και προκλήσεις, δεν γίνεται. Το μήνυμά μας, και το επανέλαβε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ξεκάθαρο. Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις. Σταματούν οι απειλές, αρχίζουν διερευνητικές επαφές. Πάντοτε βέβαια με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προσπαθεί να πείσει τον Ερντογάν να αποκλιμακώσει την κατάσταση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, να έχει, Μαρία Ψαρά, καλησπέρα, και καρότο και μαστίγιο για τον Ερντογάν λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής. Λίνα, λογική καρότου και μαστιγίου υιοθετεί ο Σαρλ Μισελ. Και τι εννοεί με αυτό? Από τη μία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι απαιτεί, ζητεί σεβασμό από την Τουρκία για την ίδια και τα κράτη-μέλη της, και αν όχι θα ακολουθήσουν κυρώσεις. Αυτό είναι το μαστίγιο. Και το καρότο είναι ότι υπάρχει διάθεση από την πλευρά των Βρυξελών για μια θετική προσέγγιση. Και ποια είναι η θετική προσέγγιση, Λίνα? Είναι η πολυμερής διάσκεψη που ακούσαμε πριν από λίγο ότι ο πρόεδρος Σαρλ Μισελ συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το συζήτησε ο Σαρλ Μισελ και χθες με τον πρόεδρο Ερντογάν. Του έριξε την ιδέα και σύμφωνα με αξιωματούχο δεν έλαβε αρνητική απάντηση. Ο πρόεδρος Μισελ τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης και, Λίνα, έχει εδρεωθεί εδώ στις Βρυξέλλες, στην Ευρώπη γενικότερα, ότι η Τουρκία προκαλεί τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σαρλ Μισελ τόνισε ότι είναι σε πλήρη αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά είπε επίσης ότι θέλει μια επικοδομητική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτό το σκοπό έχουν όλες οι επαφές που θα έχει το προσεχές διάστημα ο πρόεδρος Μισελ με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη που θα έχει και σε Αθήνα και σε Λευκοσία στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την επόμενη εβδομάδα, Λίνα. Μάλιστα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνάντηση με σημασία ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, τον Νίκο Δένδια, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας. Και έχει σημασία, Αλεξία Τασούλη, γιατί η Μάλτα είναι καλός σύμμαχος με την Τουρκία. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή, να δούμε τι θα σημάνει αυτό που θα πει στις δηλώσεις μετά ο Υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας. Αναμένουμε λοιπόν και τις δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών και βεβαίως θα είναι και η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών μετά την πρόταση που έκανε την 5η το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Μάλτα. Η Άγκυρα έχει επενδύσει πάρα πολύ στην Μάλτα διότι χρειάζεται τη στήριξη μιας ευρωπαϊκής χώρας σε περίπτωση και όταν έρθει η ώρα των κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμίζω πριν από ένα μήνα ο Μευλού Τσαβούσογλου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας, αυτόν που σήμερα βλέπει ο κύριος Σεδένδιας, είχαν πάει
μαζί στη Λιβύη, είχαν συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Λιβύης στην Τρίπολη, τον Εσάρατς, και είχαν υπογράψει συνεργασία οι τρεις χώρες. Αυτή είναι η διπλωματική κινητικότητα που υπάρχει σήμερα. Όμως ξεκινάει μια εβδομάδα πολύ έντονου διπλωματικών εξελίξεων, Λίνα, καθώς την Τετάρτη στο ΝΑΤΟ συνεδριάζουν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι. Ενδεχομένως στο ΝΑΤΟ Γενικός Γραμματέας να έχει και νέες τηλεφωνικές διαβουλεύσεις και με τον Νίκο Δένδια και με τον Μευρούλ Τσαβούσογλου. Την Πέμπτη έχουμε τη συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός θα δει και τους Ευρωπαίους εταίρους του και θα θέσει και πάλι το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Το Σάββατο λήγει η Ναύτεξ με το Ρουτς Ρέις και όλα δείχνουν ότι δεν θα λήξει ο συναγερμός. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει συνέχεια στην ανανέωση της Ναύτεξ με το Ρουτς Ρέις. Και την Σάββατο το βράδυ ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι το περίγραμμα όλης της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα, Λίνα. Μένει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας που δεν είναι άλλος από τον Ταγί Περντογάν. Και μένει να δούμε, Μαρία Ζαχαράκη, αν επαληθευτεί το δημοσίευμα της Γενής ΑΦΑΚ, το οποίο προαναγγέλει νέα ναύτεξ, η οποία θα γίνει μάλιστα αυτή τη φορά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Πρόκειται για μια νέα προαναγγελία σε δημοσιογραφικό επίπεδο, βέβαια, ακόμη, Λίνα, αλλά το μέσο που την προαναγγέλει, η Γενής ΑΦΑΚ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκφράζει απολύτως τις προθέσεις της Άγκυρας και σε λίγες ημέρες δεν αποκλείεται να έχουμε λοιπόν και τη συνέχεια που είπε και η Αλεξία και το ρεπορτάζ αυτό λέει. Εξάλλου λοιπόν το δηλώνει και το ίδιο το δημοσίευμα ότι οι έρευνες του Ρουτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται χωρίς διακοπή και ότι η έρευνα θα φτάσει, η έρευνα του Ρουτς Ρέι δηλαδή, θα φτάσει μέχρι και τα χωρικά ύδατα των νησιών Ρόδου και Καστελόριζου. Εν όψη δηλαδή της συνόδου της 24 και 25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Άγκυρα θέλει να βγει ακόμη πιο ενισχυμένη πριν δει τι θα κάνει η Ευρώπη απέναντί της. Το γεγονός τώρα ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί εδώ το πρώτο θέμα στην Τουρκία, το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, αποδεικνύεται και από το ότι σήμερα διεξάγεται Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 το μεσημέρι, Λίνα, και η Ανατολική Μεσόγειος είναι το βασικό θέμα συζήτησης, όπως προαναγγέλουν εδώ τα τουρκικά μέσα. Πρώτα απ' όλα θα συζητηθεί η πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό δηλαδή θα είναι το πρώτο που θα συζητήσουν αν θα καθίσουν σε ένα τραπέζι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ στη συνέχεια ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, θα ενημερώσει για όλες τις επαφές που είχε σε διπλωματικό επίπεδο σχετικά με τις εξελίξεις στη Μεσόγειο. Και επίσης βέβαια θα συζητηθεί και το θέμα της Λιβύης, δηλαδή οι τελευταίες εξελίξεις, στη σκιά βέβαια, Λίνα, και τη συνάντηση που είχε χθες ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό της Λιβύης, τον Φαγές στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα, όπως μαθαίνουμε, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί και η στρατιωτική συμφωνία που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο δηλαδή, αλλά πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί και η συμφωνία που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Και οι θαλάσσιες ζώνες ξέρουμε πολύ καλά ότι περιλαμβάνουν τα ανοιχτά της Κρήτης, της Ρόδου, της Καρπάθου, δηλαδή τα ανοιχτά των ελληνικών νησιών, Λίνα. Μάλιστα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα από τον Σπύρο Μουρελάτου ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μετάσχει και η Κύπρος σε αυτήν την ευρωμεσογειακή διάσκεψη. Και είναι, Θανάση Αυγερινή, καλησπέρα, η Μόσχα πρόθυμη να μεσολαβήσει στη διένεξη Κύπρου και Τουρκίας. Σήμερα μεταβαίνει στην Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Σεργέι Λαυρόφ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Επίσκεψη εργασίας χαρακτηρίζεται αυτό το ταξίδι του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του Σεργέι Λαυρόφ, στη Λευκοσία. Αν και η αφορμή είναι εορταστική, τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, η πιο ενδιαφέρουσα θέση από πλευράς Μόσχας, η οποία διατυπώθηκε σε συνέντευξη του κ. Λαυρόφ, αλλά και με ειδική ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι η έκκληση προς όλα τα κράτη της περιοχής να αυτοσυγκρατηθούν από βήματα που εγκυμονούν κλιμάκωση του συσσωρευμένου συγκρουσιακού δυναμικού και να ενεργούν αποκλειστικά εντός του διεθνούς δικαίου. Η έκκληση αυτή υπό τις δεδομένες συνθήκες μοιάζει να απευθύνεται πιο πολύ προς την τουρκική πλευρά, η οποία εμέσως πλην σαφώς καλείται από τη Μόσχα να μην προχωρήσει ούτε σε προβοκάτσιες στην περιοχή της Αμοχώστου του, καθώς η ρωσική διπλωματία επαναλαμβάνει τη στήριξή της στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ, που προβλέπουν συνεννόηση των δύο κοινοτήτων για κάθε αλλαγή του σχετικού καθεστώτος. Είναι ένα πρόβλημα που φοβούνται πολύ οι Κύπροι, ότι η Άγκυρα ετοιμάζει ίσως κάποια προβοκάτσια και στην Αμόχωστο. Ενδιαφέρον έχει και η θέση της Μόσχας ότι
όπως έχει πει άλλωστε σε δήλωσή του στο Open και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών για μεσολάβηση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ότι είναι πρόθυμη να παράσχει τέτοιες μεσολαβητικές υπηρεσίες και μεταξύ Λευκωσίας και Άγκυρας, εφόσον βέβαια οι ενδιαφερόμενες πλευρές εκφράσουν αυτή την επιθυμία, θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα. Και το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Θανάση, σε ευχαριστώ εσένα και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Για ένα δύσκολο φθινόπωρο κάνουν λόγο, κυρίες και κύριοι επιστήμονες, αφού μαζί με τον κορονοϊό το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα επιβαρυνθεί και με την εποχική γρίπη. Εν τω μεταξύ, σε μία εβδομάδα χτυπά το πρώτο κουδούν για την φετινή σχολική χρονιά και ήδη τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το άνοιγμα των σχολείων είναι ένα δύσκολο αλλά απαραίτητο εγχείρημα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Καθημερινά τα κρούσματα στη χώρα μας αυξάνονται. Χτες ανακοινώθηκαν 144 κρούσματα, από τα οποία τα 51 εντοπίστηκαν στην Αττική. Δύο ασθενείς έχασαν τη μάχη τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για έναν 47χρονο άντρα που κατέληξε στο Ιπποκράτειο από επιπλοκές του κορονοϊού, έναν 74χρονο στο Σωτηρία και έναν 84χρονο στο Αττικόν. Τα θύματα από την πανδημία στη χώρα μας είναι πια 287. Αυξάνεται όμως και ο αριθμός των διασωληνωμένων στις μονάδες συντατικής θεραπείας, που φτάνουν πια τους 41 ασθενείς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπολογίζουμε τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων σε σχέση με τον αριθμό των τεστ που πραγματοποιούνται. Αυτό που ονομάζεται ως positivity rate. Δηλαδή, σήμερα, τον Αύγουστο, έχουμε πολλαπλάσια τεστ από ό,τι είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ακόμα δεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και κρούσματα κορονοϊού έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στην περίπτωση ενός σχολείου. Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Ήδη έχουμε 10 κρούσματα με κλειστά σχολεία. Βρέθηκαν δύο συνάδελφοι θετικοί, δεν ενημερώθηκαν, συμμετείχαν σε συνεδριάσεις και σε δραστηριότητες. Πότε? Αυτό είναι πραγματικά πολύ κακό. Αγώνας δρόμου για να είναι όλα έτοιμα και οι μαθητές ασφαλείς στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι μάσκες που θα δοθούν σε μαθητές και δασκάλους θα έχουν δύο μεγέθη και εγκρίνονται με βάση αυστηρά πρωτόκολλα. Ο διαγωνισμός ήταν για 5 με 5,5 εκατομμύρια μάσκες, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Το άνοιγμα των σχολείων είναι ένα δύσκολο αλλά απαραίτητο εγχείρημα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Όπου έχουν ανοίξει τα σχολεία για 2-3 εβδομάδες, βλέπουμε ότι διαπιστώνονται κρούσματα. Απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της χρήσης της μάσκας έδωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Θα ήθελα να πάρω αυτούς τους ανθρώπους, να τους πάω στα νοσοκομεία μας, στα παιδιατρικά, να δουν αυτά τα δυστυχώς εκατοντάδες παιδάκια που παλεύουν με τη γέννησή τους με σοβαρές ασθένειες και καρκίνους. Για να δουν αυτά τα παιδάκια από την πρώτη μέρα της ζωής τους και για πολλά χρόνια φοράνε μάσκα. Τα κρούσματα σε οίκους ευγυρίας και κλειστές δομές προβληματίζουν τους επιστήμονες. Στη Μόρια τα θετικά κρούσματα έχουν φτάσει πια τα 5, την ίδια ώρα που συνεχίζεται ο έλεγχος των δειγμάτων και η δομή είναι σε καραντίνα. Κρούσματα όμως, κυρίες και κύριοι, και σε οδηγούς λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης Κουτσιούκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Είχαμε δύο περιστατικά, λοιπόν, δύο κρούσματα σε οδηγούς του ΟΑΣΤ, όπως έγινε γνωστό από το Σωματείο των Εργαζομένων. Το πρώτο καταγράφηκε μετά από συμπτώματα που εμφάνισε ένας από τους οδηγούς του ΟΑΣΤ και έκανε το τεστ. Βγήκε θετικός. Από την ιχνηλάτηση των επαφών του, διαπιστώθηκε ότι ένας ακόμη συνάδελφός του, ο οποίος βρισκόταν στην ίδια βάρδια με εκείνον, παρουσιάστηκε και εκείνος θετικός. Εκείνος βέβαια ήταν ασυμπτωματικός. Να πούμε πως και οι δύο βέβαια δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, παραμένουν στο σπίτι τους. Ωστόσο, σε καραντίνα έχουν τεθεί περίπου 20 συνάδελφοί τους που βρίσκονταν στην ίδια βάρδια με τους δύο οδηγούς που παρουσίασαν θετικά κρούσματα. Έτσι λοιπόν, μέχρι να διαπιστωθεί αν και εκείνοι έχουν πρόβλημα, καθώς το πρώτο τεστ ήταν αρνητικό, θα πρέπει να περάσουν 14 μέρες και τότε να ξαναγίνει ο έλεγχος. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Η δεύτερη πλέον πληγήσα χώρα από την πανδημία του κορονοϊού μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επισήμως, κυρίες και κύριοι, η Ινδία. Στη χώρα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 4,2 εκατομμύρια κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Η Βραζιλία έτσι πέφτει στην τρίτη θέση.
Στη δεύτερη θέση των χωρών με τους περισσότερους ασθενείς παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται πλέον η Ινδία. Η χώρα με τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις παγκοσμίως καταγράφει τον τελευταίο μήνα καθημερινά χιλιάδες νέα κρούσματα, ξεπερνώντας έτσι τα 4 εκατομμύρια. We are not taking all the precautions. We are not maintaining the, all the decorums and all the, we are not following all the instructions. Ειδικοί ωστόσο εκτιμούν ότι η πραγματική αριθμή είναι αρκετά μεγαλύτερη, καθώς ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί είναι χαμηλός. Παρ' όλα αυτά, το μετρό στο Νέο Δελχή άνοιξε και πάλι μετά από 5 μήνες. Η Βραζιλία έπεσε στην τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, καταγράφοντας καθημερινά δεκάδες χιλιάδες κρούσματα. Οι κάτοικοι όμως μάλλον βρίσκονται σε άρνηση. Συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου από τις παραλίες της χώρας είναι αποκαρδιωτικές. Você fica muito tempo dentro de casa, fica doido. Eu estava só dentro de casa, fica doido. Mas há que se fazer uma análise sociológica e psicológica para se ter uma avaliação, porque principalmente os jovens têm um comportamento tão distante. Στα ευρωπαϊκά εδάφη, η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων από τον Μάιο. Ο Υπουργός Υγείας της χώρας χαρακτηρίζει ανησυχητική την αύξηση αυτή και αποκαλύπτει ότι δεν αποκλείεται νέο lockdown το προσεχές διάστημα. We'll take whatever action is necessary, but the first line of defense is that people should follow social distancing. Στη γειτονική μας Ιταλία, οι μονάδες εντατικής θεραπείας φαίνεται ότι σταδιακά ξαναγεμίζουν. Στα νοσοκομεία της χώρας ήδη νοσηλεύονται 1.683 ασθενείς, ενώ πάνω από 30.000 πολίτες βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Στην οικονομική επικαιρότητα, ζήτημα ημερών είναι, κυρίες και κύριοι, η ανάρτηση στο τάξη των φετινών καθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Και ο Σπύρος Δημητρέλης είναι μαζί μας και έχει πληροφορίες για το πότε θα αναρτηθούν τα καθαριστικά και τι ποσό θα πληρώσουμε, Σπύρο. Λίνα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο εκτός απροόπτου πρόκειται να αναρτηθούν στο τάξη ΝΕΤ τα φετινά καθαριστικά του φόρου ακινήτων του ΕΝΦΙΑ. Συνολικά πρόκειται να εκδοθούν, να δούμε μερικά στατιστικά, 7,3 εκατομμύρια καθαριστικά του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ποσό που πρόκειται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος θα εξοφληθεί φέτος αντί για 5 σε 6 μηνιαίες δόσεις από το Σεπτέμβριο έως και τον Φεβρουάριο, ενώ για ορισμένους ιδιοκτήτες ο φόρος θα υπάρξει μια μικρή μείωση στο φόρο λόγω συμψηφισμού από απαιτήσεις από την εφορία. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες που είχαν μείωση ενοικίου και δικαιούνται έκπτωση φόρου θα δουν αυτό το φόρο, την έκπτωση να συμψηφίζεται με τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και όσοι δικαιούνται επιστροφές φόρου εισοδήματος που δεν έχουν καταβληθεί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει συμψηφισμός. Λίνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τα επόμενα 24 ώρα οριστικοποιείται, κυρίες και κύριοι, η δέσμη των οικονομικών παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο. Δεδομένες θεωρούνται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επέκταση των προσωρινών μειώσεων φόρων. Την επόμενη φάση των μέτρων στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, όπως και μείγμα παρεμβάσεων για μισθωτούς συνταξιούχους και φορολογούμενους, παρουσιάζει το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας τις εργασίες του Θεσσαλονίκη Hell Expo Forum. Θα είναι ένα ισχυρό πακέτο ενίσχυσης και στήριξης, το οποίο δεν θα έχει μόνο βραχυπρόθεσμα χαρακτηριστικά, αλλά θα έχει και μονιμότερα. Στο καλάθι των εξαγγελιών αναμένεται να είναι η καταβολή των αναδρομικών και στους συνταξιούχους του δημοσίου, μαζί με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Ήδη νομοθετείται η αύξηση των πιστώσεων του φετινού προϋπολογισμού κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει πληρωμή για όλους σε 2 δόσεις, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, ή εφάπαξ τέλος Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο. Ιδίως όσοι προέρχονται από τον τομέα της οικονομίας που επλήγει πιο πολύ, θα δουν μια σημαντική στήριξη για όλο το χρονικό διάστημα που θα ξαναρχίσει η επόμενη σεζόν. Τμήμα του πακέτου θα στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας με επιδότηση εισφορών για νέες προσλήψεις και μέτρα ενίσχυσης των εποχικών μέσω εκπαιδευτικών επιδομάτων κατάρτισης. Στην κορυφή της ατζέντας είναι η μείωση των εισφορών από το 2021 με ψαλίδι στο πλαφόν των 6.500 ευρώ, σταθερό ποσό για τις εισφορές υγείας ή νέα οριζόντια μείωση στις εισφορές υπερτρίτων. Άμα δεν ενισχύθει ο επιχειρηματικός κλάδος, θα έχει σαν αποτέλεσμα η ανεργία να αυξηθεί κατακόρυφα. Στο τραπέζι είναι η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση του τέλους επιδιδεύματος, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών μέσα στο 2021 με παράλληλη μείωση του ΕΝΦΙΑ, η παράταση των προσωρινών μειώσεων ΦΠΑ, καθώς και τρίτος γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής.
Σε κλίμα δέους και συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν στη Μακρόνισσο τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος προς τιμήν των χιλιάδων αγωνιστών που επέδειξαν αλήγιστη στάση μαχόμενοι για τα ιδανικά τους. Στη Μακρόνισσο, τόπο εξορίας και φυλακής που έγινε σύμβολο ηρωισμού και αντίστασης, ζωντάνεψαν μνήμες των σωματικών και ψυχολογικών βασανιστήριων που έζησαν πάνω από 100.000 αγωνιστές, μαχόμενοι ενάντια στην ανθρώπινη εκμετάλλευση. Στην συγκινητική εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν των πολιτικά διοκόμενων που μαρτύρησαν ή έδωσαν τη ζωή τους, αλλά επέδειξαν απίστευτη ανδρεία μέχρι το τέλος στην προσπάθεια υποδούλωσης και εξευτελισμού τους. Κάθε φορά που πατάμε αυτόν τον βράχο, νιώθουμε χρέος, τιμή και ευθύνη απέναντι σε όσους μαρτύρησαν πάνω στο Μακρονήσι, σε όσους έζησαν στο πετσί τους την οργανωμένη επιστημονική βία της αστικής τάξης με ένα και μοναδικό σκοπό, να υποταχθούν, να δηλώσουν μετάνοια, να αποκηρύξουν το ΚΚΕ και τις ιδέες τους. Το μνημείο στον τόπο κολαστήριο που ξεκίνησε το 1947 συνθέτουν πέντε ανθρώπινες μορφές που απλώνουν αγέροχες στη σκιά τους, έργο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης και αναπληρωτής καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Μάρκος Γεωργιλάκης. Μέσα από το έργο αυτό, οι σκιές, οι ψυχές των μακρονησιωτών πήραν μορφή και είναι εδώ. Κάθε φορά που θα ερχόμαστε, θα μας καλωσορίζουν και εμείς θα ακουμπάμε πάνω τους όπως ακουμπάμε στις πιο βαθιές αναμνήσεις μας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία των έργων του Θάνου Μικρούτσικου, καντάτα για τη Μακρόνισσο σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος έζησε τα φρικτά βασανιστήρια και σπουδή σε ποίηματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκη. Κοσμήματα και μεγάλο χρηματικό ποσό, κυρίες και κύριοι, άρπαξαν διαρρήκτες από διαμέρισμα στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Πάμε να συνδεθούμε με την Αναστασία Αργυριάδου που έχει τις λεπτομέρειες. Ελίνα, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος στα Κωνσταντινοπολίτικα στην Πηλαία Θεσσαλονίκης έληξε για κάποιες ώρες από το σπίτι, από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής. Ωστόσο, αυτές ήταν αρκετές ώστε οι άγνωστοι δράστες να παραβιάσουν την μπαλκονόπορτα, να μπουν μέσα στο σπίτι και αφού έψαξαν εξονυχιστικά κάθε χώρο του, να καταφέρουν να αποσπάσουν κοσμήματα και μεγάλο χρηματικό ποσό που φτάνει τις 70.000 ευρώ. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες, έλεγε όλα τα στοιχεία για να φτάσει στα ίχνη τους. Ωστόσο, εύλογα γίνεται συνειρμός, όταν ακούς για μια ληστεία με 70.000 ευρώ, με την άλλη διάρρηξη που έγινε πριν από μια εβδομάδα περίπου σε σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου από εκεί τέσσερις δράστες, αφού μπήκαν πάλι από την μπαλκονόπορτα, αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο του επιχειρηματία, του ιδιοκτήτη του σπιτιού, όπου μέσα περιείχε 1.000.000 ευρώ, 200 λίρες και κοσμήματα και εκεί μεγάλης αξίας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν συνδέονται δύο περιπτώσεις, αλλά δεν απορρίπτουν και τίποτα. Ερευνούν. Από την άλλη, όμως, επισημαίνουν οι άνδρες ασφάλειας ότι θέτα μεγάλο ρίσκο για τους δράστες από τη στιγμή που έχουν διαπράξει μια διάρρηξη με τόσο μεγάλη ηλία να ρισκάρουν μια ενδεχόμενη σύλληψη και 70.000 ευρώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και από την Θεσσαλονίκη στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, όπλα κρυμμένα ακόμα και μέσα σε τείχους ανακάλυψαν οι αστυνομικοί που έκαναν ευνηδιαστική έφοδο στις φυλακές. Επί 6 ώρες έκαναν φύλο και φτερό τα κελιά κρατουμένων, μερικοί από τους οποίους θεωρούνται σκληροί βαρυπινίτες. Αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές είναι τα ευρήματα να συνδέονται με την πρόσφατη απόπειρα απόδρασης του δολοφόνου του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Με ειδικούς ανιχνευτές μετάλλων έσκαβαν για ώρες τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής μαζί με σοφρονιστικούς υπαλλήλους στον τοίχο του κοινόχρηστου διαδρόμου των φυλακών της Κέρκυρας, όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να εντοπίσουν την κρυψώνα μέσα στην οποία άγνωστοι έκρυψαν οπλισμό και ναρκωτικά. Εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και στο ένα μάλιστα υπήρχε προσαρμοσμένος σιγαστήρας, ενώ βρέθηκε και μία σακούλα με ποσότητα ναρκωτικών. Οι αρχές εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιοι να σχεδίαζαν ομαδική απόδραση με απαγωγή παλλήλων των φυλακών, ενώ την ίδια ώρα πληθαίνουν τα ερωτήματα για το πώς είναι δυνατόν κάποιοι να έσκαβαν για να τοποθετήσουν κρυφά τον οπλισμό και κανείς να μην τους είχε αντιληφθεί.
Η πρωτοφανής αποκάλυψη πιστολιών μέσα στις φυλακές Κέρκυρας δείχνει ότι υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο του σοφρονιστικού συστήματος. Πρόθεσή μας είναι να μην επιτρέψουμε την επέκταση της γάγραινας. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τους ελέγχους και θα τιμωρήσουμε παραδειγματικά όσους εμπλέκονται σε τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Αμέσως μετά ακολούθησε γενικευμένη έρευνα στα κελιά των φυλακών από ειδική ομάδα της ΕΚΑΜ, καθώς επίσης και από εκπαιδευμένους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της ειδικής ομάδας, και εντόπισαν 3 αυτοσχέδια τσιγάρα με φυτικά αποσπάσματα κατέργασης κάναβης, 2 κινητά τηλέφωνα και φορτιστής, 4 μαχαίρια, 3 ακουστικά hands-free και καλώδιο φόρτισης. Μέσα σε παπούτσι βρέθηκαν επίσης 19 αυτοσχέδια συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κατέργασης κάναβης και 2 ξύλινα ρόπαλα. Τα όπλα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για DNA και αποτυπώματα ενόσχημα της και δικογραφία σε βάρος 8 κρατουμένων για όσα βρέθηκαν στα κελιά τους. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγες ημέρες οι αρχές των φυλακών σταμάτησαν την τελευταία στιγμή έναν από τους δολοφόνους του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου, λίγο πριν δραπετεύσει. Είχαν εντοπίσει το σημείο που είχε σκάψει ο δολοφόνος του Ζαφυρόπουλου, αλλά και τις σουηδικούς ημάντες που θα χρησιμοποιούσε για να ανέβει στην ταράτσα. Από τη μέρα εκείνη μετήχθη σε άλλη φυλακή. Όμως παραμένει σημείο της έρευνας εάν τα όπλα τοποθετήθηκαν στην ειδική κρύπτη πριν ή μετά την απόπειρα αποδρασής του. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωτιές ανάβει στο επιτελείο του Τραμπ ένα ακόμα βιβλίο κόλαφος λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Αυτή τη φορά πρόκειται για το βιβλίο του πρώην δικηγόρου του Μάικλ Κοέν, ο οποίος τον παρουσιάζει σεξιστή, ρατσιστή και αιμονικό με τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα. Την ώρα που ο Τραμπ προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επανεκλεγεί στις 3 Νοεμβρίου, τα πράγματα για εκείνον γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Στο νέο του βιβλίο της Loyal, που έχει πέσει ήδη στα χέρια των δημοσιογράφων, ο πρώην δικηγόρος του Αμερικανού Προέδρου, Μάικλ Κοέν, τον παρουσιάζει ρατσιστή, σεξιστή και αιμονικό με τον προκάτοχό του Μπάρακ Ομπάμα. Κατά κανόνα μιλούσε υποτιμητικά για όλους τους μαύρους, από τον χώρο της μουσικής μέχρι εκείνον της πολιτικής. Μου είχε πει, πες μου μια χώρα που κυβερνάται από μαύρο και δεν είναι κολονίο. Οι Ισπανόφωνοι όπως και οι μαύροι παρά είναι ηλίθιοι για να με ψηφίσουν. Δεν είναι υποστηρικτές μου. It comes out Tuesday and it adds to the growing list of insider accounts on President Trump and what focuses on his character. Ο Κοέν περιγράφει πως ο Τραμπ προσέλαβε έναν φομπάμα, δηλαδή έναν σωσία του Ομπάμα, μόνο και μόνο για να γυρίσει ένα βίντεο στο οποίο εξευτέλιζε τον άντρα που υποδιόταν τον προκάτοχό του και στη συνέχεια τον απέλυε. Το έντυπο The National Enquirer είχε μετατραπεί σε όπλο του Τραμπ για να προκαλεί ζημιά στους πολιτικούς του αντιπάλους στη μάχη για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών πριν από 4 χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Μάικλ Κοέν, ο Ντόναλντ Τραμπ θαυμάζει απεριόριστα τον Βλάντιμιρ Πούτιν επειδή, όπως του είχε πει χαρακτηριστικά, είχε τα κότσια να αναλάβει μια ολόκληρη χώρα και να την κυβερνά σαν να είναι ιδιωτική του επιχείρηση. Στις σελίδες του βιβλίου του ο Μάικλ Κοέν αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρούσε ότι οι οπαδοί του θα το έβρισκαν cool, ότι κοιμήθηκε με μία πορνοστάρ. Αν και παντρεμένος, γλυκοκοίταζε τη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe και καφιόταν ότι θα μπορούσε να τις έχει όλες. We did hear from the White House about this book. Their statement from Press Secretary Kayleigh McEnany says Michael Cohen is a disgraced felon and disbarred lawyer who lied to Congress. He's lost all credibility. Φυσικά, ο Κοέν στο βιβλίο του δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην υπόθεση που τον οδήγησε στη φυλακή, την προσπάθεια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας του 2016 να εξαγοραστεί η σιωπή της πόρνο στάρ Stormy Daniels, η οποία ισχυριζόταν πως είχε παράνομο δεσμό με τον Τραμπ. Θα δούμε και άλλα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν 5 κομιτείες της Καλιφόρνιας εξαιτίας των πυρκαγιών που κατακαίνε την πολιτεία από την Παρασκευή. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Ιαπωνία, όπου ο σφοδρός τυφώνας Χάισεν σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Ο τυφώνας Χάισεν πλήττει την νότια Ιαπωνία. Πλησιάζοντας τις ακτές, οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα. 200.000 κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πάνω από 500 πτήσεις που θα αναχωρούσαν από την Οκινάουα για την Νότια Ιαπωνία. Ως τώρα έχουν τραυματιστεί 2 άτομα. Η πύρινη λέλαπα μένεται στην Καλιφόρνια. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δεκάδες πύρινα μέτωπα της πυρκαγιάς, τα οποία μένονταν εξέλεκτα. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 3.000 στρέμματα κινδυνεύουν να γίνουν στάχτη. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λόγω της πυρκαγιάς έχει σταματήσει η ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλές περιοχές.
Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας Μίνσκ για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους κατά του Προέδρου Λουκασέγκου. Το police state, мы устали от полицейского государства. Они приходят в университеты, они хватают людей возле домов. Πολλοί από τους διαδηλωτές είναι φοιτητές. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 40 άτομα συνελήφθησαν. Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στο Ισραήλ κατά του Νετανιάχου. Διαμαρτύρονται για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα της πανδημίας. Ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Ενώ η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 13 άτομα. Αλλάζουμε κλίμα, αστέρια του κλασικού χορού από τα διεθνούς φήμης μπαλέτα Μπολσόι της Μόσχας, Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης και Λασκάλα του Μιλάνου, κυρίες και κύριοι, έλαμψαν στη σκηνή του Ηρωδίου, ερμηνεύοντας αποσπάσματα από εμβληματικά έργα όπως ο Σπάρτακος, η Ζιζέλ και ο Δον Κιχώτης. Ο πρώτος χορευτής του Μπολσόι, Ντένις Ρόντκιν, μιλώντας αποκλειστικά στο Open, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και τον κλασικό χορό. Η μαγεία, η ομορφιά, η ποίηση και η αρμονία του κλασικού χορού συνεπήραν τους θεατές στον Γκαλά Αστέρων που δόθηκε στο Ηρώδιο στη σκιά του Παρθενώνα. Ο Ντένις Ρόντκιν, ο σπουδαίος πρώτος χορευτής του Μπολσόι, έλαμψε στη σκηνή του Ηρωδίου, την οποία μοιράστηκε με μπαλαρίνες και άλλους πρώτους χορευτές από το περίφημο Μοσχοβίτικο Θέατρο, καθώς και από τα μπαλέτα Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης και Λασκάλα του Μιλάνου. Ο διάσημος χορευτής, μιλώντας στο Open, εξέφρασε την ιδιαίτερη αγάπη του για την Ελλάδα και τη χαρά της επιστροφής του. Χαίρομαι ιδιαίτερα, μας είπε, που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς λόγω της πανδημίας έγινε πραγματικότητα το όνειρό μου να εμφανιστώ και πάλι στην Αθήνα. Ο χορός για τον Ντένις Ρόντκιν αποτελεί δώρο και απόλαυση. Γι' αυτό αξίζουν όλες οι θυσίες και οι προσπάθειες που απαιτεί. Όταν τελείωσα, λέει, την Ακαδημία Χορού Γκζέλ, η πιθανότητα να γίνω δεκτός στον Μπολσό ήταν 1 στο 1.000.000. Γι' αυτό και απολαμβάνω κάθε ημέρα αυτό το δώρο του Θεού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.